Κοιτάξτε, όταν αγόρασα τον Ολυμπιακό το 2010 και ξεκίνησε το πρωτάθλημα, βλέπα διάφορα πολύ περίεργα πράγματα με τη διαιτησία, τους παράγοντες και μου είχαν κάνει εντύπωση. Είχα βγει λοιπόν τη δεύτερη αγωνιστική και τα είχα καταγγείλει. Δυστυχώς και πέρσι, στην περσινή χρονιά και φέτος, αρχίσαμε και τα φιλικά κιόλας, βιαζόμασταν να ξεκινήσει γρήγορα αυτή η ξεφτύλα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε πολύ περίεργα πράγματα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποστολή να κάνουν ζημιά στον Ολυμπιακό. Εμείς δεν θα συνεχίσουμε να παραπονιόμαστε για το τι έκανε ο διαιτητής, δηλαδή αν σήμερα δεν μας έδωσε ένα μπέναλτι, μια αποβολή και ο ίδιος παίκτης έκανε το 1-1, ή αν κάναμε το 1-2 και βάσα το κύρωση. Όλα αυτά τα βλέπουμε, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται, αλλά έχουμε μάθει να παλεύουμε και το μόνο σίγουρο είναι ότι το πρωτάθλημα θα πρέπει να κριθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορεί να δώσει κανένας παραγγελία για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός νωρίτερα, ότι αυτό που έχει μείνει είναι να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, εγώ λέω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι αυτό που έχει μείνει είναι να πάρει ο Ολυμπιακός το 8ο συνεχόμενο ή να πάει πάρα πολύ καλά στο Champions League. Αλλά ούτε εγώ, ούτε κανείς, και ιδιαίτερα ένας Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να παραγγείλουμε το τι θα γίνει. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πάρει το κύπελο, ποιος θα πάει καλά στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε υπομονή και επιμονή. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα το παλέψουμε. Να είστε σίγουροι και να είναι και σίγουροι όλοι οι οπαδοί μας, οι οποίοι πρέπει να είναι ήρεμοι με αυτά που βλέπουν. Γιατί είναι σίγουρο ότι προβληματίζονται. Σήμερα θα μπορούσαμε παρόλα τα περίεργα που είδαμε να είχαμε κερδίσει το μάτς. Εμείς θέμε γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, όπως σας είπα, δεν το βάζουμε κάτω. Θα παλέψουμε. Και το 8ο συνεχόμενο το ξέρει και ο κύριος Τσίπρας και οποιοδήποτε άλλος. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Να είστε σίγουροι. Ευχαριστώ. Κατά γενική ομολογία, ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον από το ενημερών σας, διαθέτει το καλύτερο ρόστερ. Αυτό σας δημιουργεί την αισιοδοξία για την πορεία του Ολυμπιακού. Σίγουρα μας δημιουργεί μια αισιοδοξία και μια σιγουριά. Αλλά αν δεν παλέψεις, αν δεν δουλέψεις σκληρά, δεν μπορεί να έρθει από μόνο του. Άρα εμείς θα πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας, να δουλέψουμε σκληρά και να κερδίσουμε. Τόσο απλά. Θα ευχηθούμε και καλή επιτυχία την Τρίτη, αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Κοιτάξτε, την Τρίτη είναι το πιο καθοριστικό μάτς. Θα πρέπει να δούμε ένα γεμάτο Καραϊσκάκι, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους παίκτες μας να κάνουν την υπέρβασή τους και να κερδίσουν μια πολύ μεγάλη ομάδα. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τίποτα παραπάνω.